Ο ΠΑΟΚ φιλοξένησε τον Ρούβα στον Κρουσόνα σε ένα μάτς που ξεκίνησε με την ομάδα της Γέργερη σε μια αντεπίθεση να διαμαρτύρεται για πέναλτι πάνω στον Λιδάκη. Στη συνέχεια ο ΠΑΟΚ ανέβηκε επιθετικά και αφού ο Κουράκης το 8 αστόχησε από πλευρική θέση, ήρθε στο 12 με ένα εντυπωσιακό σουτ ο Μανώλης Σταυρακάκης να στείλει την μπάλα στα δίχτυα και να κάνει το 1-0 για την ομάδα του. Ο Ρούβας με αιχμή τον Ξεκαρδάκη είχε δύο σημαντικές ευκαιρίες στη συνέχεια για να φέρει το παιχνίδι στα ίσα, αλλά από την άλλη ο ΠΑΟΚ ήταν αποτελεσματικός, αφού στο 32 μετά την απόκρουση του Παπαδάκη σε σουτ Σεραφμίδη, ο Κουράκης με κοντινό σουτ διπλασίασε τα τέρματα. Το 2-0 ήταν το σκορ του πρώτου ημιχρόνου με τον ΠΑΟΚ να βάζει έτσι τις βάσεις για το δεύτερο τρίποντο στο πρωτάθλημα. Δυνατά ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο οι δύο ομάδες. Αρχικά ο Τσέρος αστόχησε σε κοντινή κεφαλιά για τους γηπεδούχους και στην επόμενη φάση ο Λιδάκης με ένα καλό σουτ απείλησε την εστία του ΠΑΟΚ. Από πλευράς γηπεδούχων ακολούθησε ένα καλοζυγισμένο αλλά άστοχο σουτ από τον Γιαννάκη. Ενώ στο 55, μετά από ωραία εναλλαγή της μπάλας με τον Ξεκαρδάκη, ο Χριστοφοράκης έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, αλλά τον γκολ ακυρώθηκε για offside του σκόρερ. Και ενώ ο Ρούβας έψαχνε τον γκολ που θα τον έβαζε ξανά στο παιχνίδι, ήρθε το 3-0 στο 60. Με τον Παπαδάκη αρχικά να αποκρούει σε πρώτο χρόνο το πλασί του Σεραφιμίδη και τον Μανουσάκη στην συνέχεια να στέλνει για τρίτη φορά την μπάλα στα δίχτυα. Από εκεί και πέρα το μάτς είχε διαδικαστικό χαρακτήρα αλλά και ορισμένες καλές στιγμές. Για τον Ρούβα με τον Χριστοφοράκη, ναι, για τον ΠΑΟΚ είχε ευκαιρία ο Αλεξάκης με τον Παπαδάκη να αποκρούει σε τετατέτ, ένα σουτ ο Κουράκης στο δοκάρι και στην τελευταία φάση ο Παπαδάκης σταμάτησε το κοντινό σουτ του Βραχασοτάκη με το 3-0 να είναι το τελικό σκορ στον Κρουσόνα.